Λοιπόν, στο στούντιο κυρίες και κύριοι βρίσκεται ο Νίκος Φιλιππίδης για να δούμε πιο αναλυτικά κάποιες ανατροπές στην έκθεση Νίκο Φιλιππίδη. Κοίτα, την μη βιωσιμότητα του χρέου την περιμέναμε. Σωστά. Δεν αποτελεί έκπληξη. Ωστόσο βλέπουμε πως σημειώνονται κάποιες ανατροπές σε ζητήματα που συμφωνήθηκαν μόλις πριν από λίγες εβδομάδες στο κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης. Υπάρχει και μια θα μας σοβαρή, διάσταση, σοβαρή διάσταση. σοβαρή απόψεων σε σχέση και με το Ευρωπαϊκό Σκέλος των Θεσμών αλλά και με την ελληνική κυβέρνηση για πολλά θέματα τα οποία προφανές και θα τα βρουν μπροστά μα. Οι βόμβε λοιπόν του Διεθνού Νομισματικού Ταμείου, η πρώτη ήταν μάλλον γνωστή. Ξέραμε ότι η διαφορά ήταν για το πρωτογενέ του 2018, είναι μεγάλη, ήταν 1,5%, γίνει 2,2% το ΕΠ 3,5% λέει το πρόγραμμα, 2,3 δι. Πολύ απλά είναι η διαφορά τους. Εδώ υπάρχει ο κόφτη για πάνω δεχόμενο, δηλαδή νέα μέτρα. Μείωση αφορολόγητου. Λέει ότι καλύτερα να το φέρετε το 19 για να διασφαλιστεί ο στόχο του 3,5% το 19 έναντι του 20, για το οποίο θυμίσουμε ότι είναι κόκκινη γραμμή τη κυβέρνηση να εφαρμοστούν σταδιακά πρώτα η μείωση των συντάξεων και μετά η μείωση του αφορολόγητου. Τα αντίμετρα τώρα, ένα εμβληματικό μέτρο το οποίο αποτελεί και νόμο του ελληνικού κράτου. Πάνε για το 23. Λέει το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο ότι κατά τη γνώμη του πρέπει να πάει για αργότερα, όταν θα φύγουν τα ψηλά πρωτογενή πλεονάσματα και θα έχουμε πρωτογενή πλεονάσματα του 1,5 του 2%. 2023 λέει ότι θα πρέπει να εφαρμοστούν τα αντίμετρα τη τάξη των 3,6 δισεκατομμυρίων ευρώ. Λέει κάτι άλλο όμω που επίση είναι εμβληματικό για την Μην κυβέρνηση. Μην κάνετε αλλαγέ στα εργασιακά. Είναι από τι πετυχημένε σα μεταρρυθμίσει. Πολλά δεν τα έχετε κάνει όλα αυτά τα χρόνια. Όχι μόνο εσεί και οι προηγούμενε κυβερνήσει. Mm. Αλλά αυτό το κάνατε απέδωσε και από τη στιγμή που απέδωσε μην το ξυλώσετε τον Αύγουστο του 2018. Με λίγα λόγια ζητάει να παραμείνει επαόριστο το σημερινό καθεστώ των εργασιακών σχέσεων, λέει την υπερίσχυση των ατομικών συμβάσεων ε, των κλαδικών. Για του συμβασίου. Ένα θέμα που απασχόλησε την α, επικαιρότητα με, την, α, με του συμβασίου του ΣΟΤΑ Εδώ λέει ότι έχει γίνει μια τρομερή δουλειά από το 2010 και μετά να μαζευτεί λίγο το υπεράριθμο προσωπικό στο ελληνικό δημόσιο. Αυτή η δουλειά λέει ετοιμάζει να την αχθεί στον αέρα. Γιατί δεν έχετε προσέξει το Θέμα των συμβασιούχων και του βάζει πλέον αυστηρό όριο το οποίο θα πρέπει Μάλιστα. να τηρείται βάσει των συμφωνηθέντων. Και, και εδώ είναι συνέχεια. τα πολιτικά χαρακτηριστικά. Εδώ βλέπει στην ανάλυση κινδύνου που κάνει, γιατί η έκθεση βιωσιμότητα έχει και ανάλυση κινδύνου. Βλέπει πρώτο κίνδυνο ότι έρχονται πολιτικέ αναταράξει το δεύτερο εξάμεινο του 2018, πιθανό χρόνο εκλογών, υπό την έννοια ότι έρχονται μετά τα δύσκολα πολιτικά μέτρα και μη διαχειρίσιμα του 19 και του 20. Μείωση συντάξεων, μείωση αφορολόγητου. Και άλλα ρίσκα βέβαια είναι, αν θα πάνε καλά τα Φορολογικά έσοδα, εάν οι πληστηριασμοί ή οι ηλεκτρονικοί θα εφαρμοστούν δεδομένου του αντιδράσεων και τέλο οι δικαστικέ αποφάσει οι οποίε απειλούν συμφωνημένα μέτρα. Νίκο Φιλιππίδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Η αμηχανή...